θα είναι πιο γλυκιά νίκη όταν έρχεται μέσα από τον τρόπο στη ζάχη τελευταία λεπτά ανατροπή. Όχι, εντάξει, είπα και μετά το μάτς ότι δεν είναι πιο γλυκιά. Καλύτερα να κερδίζουμε νωρίτερα τα μάτς και να είμαστε πιο καλοί, γιατί δεν ήμασταν καλοί. Και μακάρι συνέχεια να έρθουν νίκες πιο εύκολες, πιο καθαρές. Κώστα, είναι δύο μάτς που δώσατε το 2014. Κέρδισε με τον ΠΑΟΚ, αλλά φαντάζομαι η εικόνα δεν είναι αυτή που θα θέλατε κι εσείς οι ίδιοι. Σε προβληματίζει αυτό, θεωρείς ότι είναι απλά συγκυριακό λόγω της διακοπής και θέλετε λίγο χρόνο να βρείτε το ρυθμό σας? Νομίζω ότι θέλουμε λίγο χρόνο. Το καλό είναι ότι η ομάδα, αν και δεν είχε καλή εικόνα, κέρδισε. Αυτό μετράει, να έχουμε χαρακτήρα νικητή και να προσπαθούμε πάντα να κερδίζουμε. Θεωρώ σιγά σιγά ότι θα έρθουν οι καλές εμφανίσεις και πιο εύκολες νίκες, όπως είπα και πριν. Σαφώς και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρείτε ότι είσαι ικανοποιημένος από την εικόνα που δείχνει ο ΠΑΟΚ? Σε αυτά τα δύο μάτσα, όχι. Σε γενικές γραμμές, για τον πρώτο γύρο, τα έχουμε πει. Νομίζω ότι η ομάδα ήταν αρκετά καλή και απλά έχει πολλά και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Κώστα, υπάρχει ένα παιχνίδι, βέβαια είναι περίπου ένα μήνα μετά με την Μπενφίκα, δύο παιχνίδια μαζεμένα. Είναι και λίγο ορόσημα αυτά τα παιχνίδια, είναι και αυτή η περίοδος, μια περίοδος κάπως προετοιμασίας για εκείνα τα παιχνίδια? Όχι, εντάξει, παιχνίδια προετοιμασίας το καλοκαίρι παίξαμε, τώρα δεν έχουμε παιχνίδια προετοιμασίας. Είναι πολύ αργά τα παιχνίδια με την Μπενφίκα. Έχω πει την άποψή μου, η Μπενφίκα είναι το μεγάλο φαβορί. Εμείς κάναμε το μεγάλο λάθος με την Αλκμαρ. Είδαμε την κλήρωση της Αλκμαρ και είδαμε ότι θα είχαμε πιο εύκολα παιχνίδια και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ότι και τώρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Απλά είναι πολύ μακριά και παίζουμε μια ομάδα καλή που έχει τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια και θα είναι δύσκολο για μας. Για το Πανετολικό. Αύριο με τον Πανετολικό, ήταν στο πρώτο γύρο εκείνη ένα παραπάνω κίνητρο για τον ΠΑΟΚ και στο πρώτο μάτς? Όχι, νομίζω μεγάλα παιδιά είμαστε. Δεν είμαστε σχολικό πρωτάθλημα να θέλουμε να πάρουμε εκδίκηση. Εμείς πρέπει να κερδίσουμε. Θέλουμε στους 3 βαθμούς, παίζουμε στην έδρα μας και νομίζω ότι έχουμε τον πρώτο λόγο και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Στην πρώτη συνέντευξη σου στην κάμερα του συνδρομητικού, μίλησες για το μέλλον σου και έδωσες προβάδισμα στο ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε ακόμη σήμερα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν σκέφτεσαι, αν κάποια Όχι. συζήτηση? Όχι, δεν υπήρχε κάποια συζήτηση. Έχω ενημέρωση στην ομάδα μου ότι θα μιλήσουμε μόλις τελειώσουν οι μεταγραφές. Και τότε θα μπορούμε να πούμε πιο πολλά όταν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Είναι λογικό, δεν έδωσα κανένα προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Τιμώ τη φανέλα και την ομάδα μου που με πληρώνει και πάντα αυτή έχει τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε σύλλογο και αν αγωνίζουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο και πρώτα απ' όλα θα συζητήσουμε τον ΠΑΟΚ.